Κατούδη Μαρία, πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων Τύπου Δέλτα και μέλο του Γενικού Συμβουλίου τη ΠΟΕΟΤΑ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Γιατί είσαστε σήμερα στην Απεργία? Είμαστε εδώ γιατί μα φέρνει για άλλη μια φορά η αγανάκτηση, το ψεύδο και των κυβερνώντων και των αντιπολιτεύσεων και του ελεγκτικού συνεδρίου όλων αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι επιμένουν να αφήνουν χιλιάδε κόσμο απλήρωτου στην αβεβαιότητα και στην απελπισία. Να μας μιλήσετε για τα νέα μέτρα, πώς επηρεάζουν εσάς. Τα μέτρα είναι για άλλη μια φορά μνημόνια. Έχουμε χορτάσει από μνημόνια, από μειώσεις μισθών, από απολύσεις, από αυξήσεις φορολογίας, από μειώσεις ανθυγινών επιδομάτων. Μέτρα τα οποία οδηγούν για άλλη μια φορά στην εξαθλίωση. Να μας αναφέρετε κάποιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις απλήρωτων συμβασιούχων, που όμως στην ουσία είναι απλήρωτοι για μήνες, αλλά ακόμα δουλεύουν. Τι αντιμετωπίζουν, τι βιώνουν καθημερινά αυτοί? Αυτοί οι άνθρωποι, η κατάστασή τους είναι απερίγραπτη. Είναι σε μια απελπισία την οποία τη βιώνουμε καθημερινά όλοι οι συνάδελφοι. Δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε τα καθημερινά τους έξοδα. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα δάνειά τους. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο γάλα των παιδιών τους. Δεν μπορούν καν να πάρουν ένα λεωφορείο αυτή τη στιγμή και στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχουν λεωφορεία, πώς να έρθουν στη δουλειά τους. Σε αυτούς απαιτείται, οφείλεται μια ειλικρινή απάντηση από όλους. Και από τους δικαστικούς και από την κυβέρνηση και από όλα τα κόμματα. Ντροπή σε όλους. Στη δουλειά τους πώς έρχονται? Αυτοί το ξέρουν. Είτε με συναδέλφους, είτε θα πρέπει να δηλώνουν άδειες, είτε θα πρέπει να παρακαλάνε κάποιους φίλους, γνωστούς, γείτονες το πώς να έρθουν, είτε απλά δεν μπορούν να έρθουν καν να δουλέψουν.